Πραγματοποιήθηκε το πρωί της Τρίτης στον Γερικό Νοσοκομείο Καβάλας η τελετή παράδοση στην 4η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας και Θράκης των 21 νέων ασθενοφόρων που θα καλύψουν τις ανάγκες των κέντρων υγείας σε ολόκληρη την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Σήμερα έχουμε την επίσημη παραλαβή των 21 ασθενοφόρων, τα οποία προορίζονται για την περιφέρειά μας, 5 από αυτά για το νομό μας, από την 4η Υγειονομική Περιφέρεια. Όπως είπε και ο Περιφερειάρχης, όπως και ο Διοικητής της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας, άμεσα σήμερα δίνονται και τα πιστοποιητικά καταλληλότητας, άμεσα θα προχωρήσει και η ταξινόμησή τους, έτσι ώστε μέσα στο μήνα να αποδοθούν στους τελικούς χρήστες, οι οποίοι είναι σε αυτά που ανήκουν τα κέντρα υγείας, αλλά και προς χρήση του ΕΚΑΒ. Της τελετής προηγήθηκε μια σύντομη συνέντευξη τύπου, στη διάρκεια της οποίας ο Περιφερειάρχης Γιώργος Παυλίδης ανακοίνωσε ότι σε εξέλιξη βρίσκονται οι διαδικασίες για την προμήθεια άλλων 24 ασθενοφόρων σε 2 δόσεις, η πρώτη των 14 και η δεύτερη 12 οχημάτων. Είναι σε εξέλιξη ο συγκεκριμένος διαγωνισμός, έχει ξεκινήσει εδώ και περίπου 3 χρόνια. Δυστυχώς, λόγω προδικαστικών προσφυγών, δεν είχε ολοκληρωθεί. Εάν απεμπλακεί τότε. Εμείς είμαστε σε θέση ακόμη και από το τρέχον πρόγραμμα να χρηματοδοτήσουμε, να πληρώσουμε και να τελειώσουμε. Και έχει σημασία αυτό γιατί το πήγαμε στα μεταφερόμενα, μπορούμε να το συγκρατήσουμε σε αυτή την προγραμματική περίοδο, υπό ορισμένους όρους. Επίσης υπάρχει μια άλλη προμήθεια, άλλα 10 ασθενοφόρα, πάλι για την περιφέρειά μας. Συνολικά μιλάμε 22 σήμερα, συν 14, συν 12, για 46 ασθενοφόρα, που είναι ένα έργο όμως αυτό των 10 που δεν δημοκρατήθηκε ακόμη, είναι του ΕΚΑΒ, είναι στα μεταφερόμενα, το έχουμε κρατήσει για την επόμενη προγραμματική περίοδο. Πρέπει εδώ να σημειώσω ότι σύμφωνα με μια εγκύκλιο του Υπουργείου Ανάπτυξης στις 15 Απριλίου πέρσι, το 14, ό,τι δεν είχε συμβατοποιηθεί, έφευγε. Εμείς τα κρατήσαμε, τα στηρίξαμε, τα διεκδικήσαμε και ήδη παραλαμβάνουμε αυτά και συνεχίζουμε. Ολοκληρώνεται ένα κομμάτι από το πρόγραμμα του ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, το οποίο περιλάμβανε 22 ασθενοφόρα, εκ των οποίων τα 13 ήταν 4x4 για να μπορούν να πηγαίνουν σε δύσβατες περιοχές, τα 8 ήταν κοινά αυτοκίνητα δικινητήρια και υπήρχε και μία μονάδα η οποία δεν έχει ολοκληρωθεί ο διαγωνισμός και μάλλον δεν θα ολοκληρωθεί. Από τα αυτοκίνητα αυτά θα πάνε στους 5 νομούς, στα κέντρα υγείας των 5 νομών της περιφέρειας για να καλύψουν σε συνεργασία με το ΕΚΑΒ τις διακομιδές όπου υπάρχει ανάγκη ώστε να παρέχονται οι υπηρεσίες στους πολίτες στα νοσοκομεία. Το θέμα της υγείας είναι κυρίαρχο για όλη την περιφέρεια. Έχουμε πολλά προβλήματα σε πολλά επίπεδα. Ορισμένες περιοχές έχουν πολύ μεγαλύτερα και όλα αυτά πρέπει να αντιμετωπιστούν. Είναι πολύ σημαντικό ότι προσπαθούμε να σκύψουμε, γι' αυτό και το Περιφερειακό Συμβούλιο με πρωτοβουλία μας είχε μια μεγάλη συνάντηση και ειδική συνεδρία στην Αλεξανδρούπολη, η οποία διεκόπη το Δεκέμβρη, με μόνο θέμα την ανταλλαγή απόψεων για όλα τα θέματα της υγείας και την αναβάθμισή της. Η περίοδος είναι δύσκολη. Χρήματα δεν υπάρχουν και αυτό είναι πασίγνωστο. Έχουμε όμως τα χρήματα από το ΕΣΠΑ, τώρα από το νέο ΕΣΠΑ, και έχουμε σε εξέλιξη κάποιες παραδόσεις και κάποιους διαγωνισμούς γύρω από ασθενοφόρα. Τα πολλά ασθενοφόρα στην περιφέρεια, τα οποία θα προσθεθούν και θα προσθεθούν 46, εκτός από τα 21 σημερινά θα υπάρξουν κι άλλα, 46 αθρηστικά, αυτά προβλέπουν οι διαγωνισμοί, θα δώσουν την ευχέρεια της ευκολότερης διακίνησης ασθενών, κάτι που κατ' επέκταση σημαίνει ότι θα προστατευθεί πολύ περισσότερο η ζωή και η υγεία των συμπολιτών μας. Η περιφέρεια έχει την Εγνατία, έχουμε ευκολότερες κινήσεις και ευκολότερα αποτελέσματα. Οι διαγωνισμοί, ο συγκεκριμένος διαγωνισμός που χρηματοδοτήθηκε από το ΠΕΠ της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, αφορούσε την προμήθεια 22 ασθενοφόρων, τα 21 παραδόθηκαν σήμερα και είναι
ύψους ενός 1.270.614 ευρώ. Τα ασθενοφόρα είναι, που θα παραδοθούν είναι 2 στη Σαμοθράκη, 2 στο Σουφλί, 2 στα Δίκαια, 2 στην Προσοτσάνη, 2 στον Ευροκόπη, 2 στο Παρανέστη, 2 στην Ελευθερούπολη, 2 στο Μπρίνο της Θάσου και από 1 στην Ορεστιάδα, στη Χρυσούπολη, στον Ίασμο, στις Σάπες, στη Σταυρούπολη και στα Άβδυρα. Θα ακολουθήσουν παραδόσεις που 2 παρτίδων ακόμη, μία παρτίδα είναι 14 στο ΕΚΑΒ, εκεί ο διαγωνισμός είναι σε εξέλιξη, είχε κάποια προβλήματα και καθυστέρησε, και ένας άλλος διαγωνισμός με επίσης άλλα 10, τα οποία θα παραδοθούν, άλλα 10 τα οποία θα παραδοθούν επίσης στο μέλλον, γιατί δεν έχουν δημοπρατηθεί. Τα δύο αυτά έργα έχουν μεταφερθεί στο νέο ΕΣΠΑ, τα χρήματά τους δηλαδή δεν θα πληρωθούν από αυτό, θα πληρωθούν από εκείνο, έτσι ώστε συνολικά να πετύχουμε το τελικό αυτό αποτέλεσμα. Είναι σημαντική μέρα σήμερα και πιστεύω ότι η αξιοποίησή τους θα είναι εκείνη που θα προστατεύσει τη δημόσια υγεία. Η διοίκηση της περιφέρειας με επικεφαλής τον Γιώργο τον Παυλίδη και όλους μας κάνουμε μια προσπάθεια προκειμένου να μπορέσουμε να απεμπλέξουμε καταρχάς τα προβλήματα που είχε αρχικά ο κωδικός στο μέτρο στο οποίο είναι ενταγμένα όλα αυτά τα ασθενοφόρα και σήμερα είναι το πρώτο βήμα. Πολλά εξ αυτών παραδίδονται. Θα προχωρήσουμε γρήγορα και στη διαδικασία της ταξινόμησης και ακολούθως θα προσπαθήσουμε και για τις επόμενες παραδόσεις προκειμένου να μπορούμε τουλάχιστον παρά τις οικονομικές δυσκολίες της περιοχής να παρέχουμε συνθήκες ασφάλειας και καλύτερων υπηρεσιών υγείας σε όλους τους πολίτες. Στο μεταξύ, κατά τη διάρκεια των δηλώσεων, ο διοικητής του νοσοκομείου Καβάλας δήλωσε πως τα ασθενοφόρα θα αποχωρήσουν από το πάρκινγκ του νοσοκομείου μέσα στην εβδομάδα, μιας και ήδη βρέθηκε χώρος για τη μεταστάθμευσή τους, ενώ η τελική παράδοσή τους στα κέντρα υγείας αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του μηνός. Πέρα από το τιμητικό της σημερινής εκδήλωσης, αλλά και της φιλοξενίας που είχαμε των ασθενοφόρων, πρώτο μας μέλημα είναι τις επόμενες μέρες να αποχωρήσουν από το χώρο του πάρκινγκ του νοσοκομείου και να πάνε σε κάποιο άλλο χώρο, έτσι ώστε να παραμείνουν εκεί ως και την τελική τους ταξινόμηση. Έχει βρεθεί αυτός ο χώρος? Ναι, έχει βρεθεί ο χώρος. Τώρα πήραμε το πρωί, είχαμε μια σύσκεψη, πήραμε και την έγκριση από την υγειονομική περιφέρεια. Θα δούμε να βρούμε και τα σχετικά έγγραφα. Σήμερα, αύριο, πιστεύω μέχρι την Πέμπτη να έχει απελευθερωθεί ο χώρος. Πόσο χρόνο θα ολοκληρωθεί όλη αυτή η διαδικασία παράδοση στα κέντρα υγείας, γιατί υπάρχουν παράπονα αντιδράσεις όσον αφορά το συγκεκριμένο χώρο τον οποίο φιλοξενούνται σήμερα τα ασθενοφόρα? Τι λέτε? Τα ασθενοφόρα σήμερα θα φύγουν από τον συγκεκριμένο χώρο. Μάλιστα. Θα πάνε κάπου αλλού, από όπου θα μεταβούν όπου χρειάζεται να πάνε για την ταξινόμηση και θέλουμε να ελπίζουμε μέσα στον επόμενο μήνα να έχουν παραδοθεί, παρά το εορτικό πρόγραμμα που υπάρχει με τις αργίες, να παραδοθούν στα κέντρα υγείας.